φάση. Επεισόδιο
αλλιώς το πούμε χρήσεις, η οποία μου κάνει τη ζωή τώρα αυτή τη στιγμή αρκετά δύσκολη. Όπως καταλαβαίνετε, βρίσκομαι σε μια σύγχυση η οποία δεν λέει να φύγει εύκολα. Προσπαθώ να το πολεμήσω, αλλά υπερισχύει. Καθώς όπως βλέπετε και από αυτήν εδώ πέρα τη ζωγραφιά, η οποία είναι απεικόνηση, δεν νομίζω είναι και τόσο εύκολο. Είναι ένα πράγμα το οποίο το έχω τον τελευταίο καιρό και μάλλον έχει επιδεινωθεί. Το είχα πει πριν από πολύ καιρό. Τι είναι αυτό, τι λέει η ζωγραφιά? Λοιπόν, είναι πάντα το πρόβλημα με τις φωνές και τις κρίσεις. Και έχει επιδεινωθεί σήμερα ειδικά πολύ χοντρά. Από χτες έχει ξεκινήσει να υπάρχει μέσα αυτή η ανεξέλεγκτη ορμή και αυτή η ανεξέλεγκτη σκέψη. Και τώρα έχει αρχίσει να γίνεται ακόμα πιο σπηρή και έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή της. Και όπως βλέπετε στα αριστερά σας, δεν λέει να τα βάλει κάτω, πολεμάει αρκετά και εγώ πολεμάω, αλλά δεν γίνονται και πολλά. Ο διάλογός μου μαζί του δεν βγάζει άκρη. Η πρώτη εικόνα δείχνει την οθόνη και τα φτηνά οικονομικά παιχνίδια για αυτή την εποχή. Το ένα κάνει 3 ευρώ, το άλλο κάνει 6 ευρώ, το άλλο κάνει 13 ευρώ. Οι τιμές δεν είναι ακριβώς κανονικές. Έχω βάλει κάποια που έχω δει, τα οποία για αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ οικονομικά και προσωπικά πιστεύω ότι αξίζουν. Και δεν μπορεί να πείτε ότι δεν έχω πολλά παιχνίδια. Έχω αρκετά λίγα και έχω μέσα στα διαγράψει παιχνίδια. Κάποια τα οποία τα έχω σε DVD, ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδώσω λεφτά για να το επαναγοράσω. Και η δεύτερη εικόνα γράφει εδώ πέρα κάτω: εξοικονομήστε λεφτά για 5 μέρες, και τόσο κρατάνε, μόνο προσφορά σε καλά racing game. Η εικόνα αυτή δείχνει εμένα και τα μάτια το δικό μου πηγαίνει και εδώ πέρα και εδώ πέρα και αυτό συγκεντρώνεται και σχηματίζει αυτό εδώ, που μάλλον είναι και η πιο τρομακτική ζωγραφιά μου μέχρι τώρα. Δείτε εδώ, αν καταλάβετε λίγο το νόημα της ζωγραφιάς, θα δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ίσως ό,τι χειρότερο έχω περάσει μέχρι τώρα, γιατί είναι πολύ πιεστικό. Νομίζω καταλαβαίνετε τι λέει. Στην ουσία γράφω οπουδήποτε μέσα στο κεφάλι μου τη λέξη πάρτα, 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 πάρτα. Όχι πάρε αυτά. Ξέρετε που πάει η σκέψη αυτή. Και προσπαθώ να κάνω ένα διάλογο μαζί της. Και λοιπόν, τι λέει? Να τα πάρω? Εγώ. Αυτό είναι εγώ. Να τα πάρω? Αυτός. Φυσικά. Εγώ πάλι. Είναι φτηνά. Μου ξαναλέει. Ακριβώς. Προλαβαίνω. Μπορεί να μην προλαβαίνω. Είναι αρκετά καλά όμως. Αλλά βρίσκομαι σε μια άσχημη θέση. Και μου λέει τώρα. Οπότε τι θα κάνεις? Θα τα πάρεις με δυνατό γράμμα, έχει σημασία αυτό, πριν εξαντληθούν. Και βρίσκομαι στο πλαίσιο μιας ακόμα ζωγραφιάς, από τότε που δεν την έχω τελειώσει, θα την κάνω τώρα.
Δεν μπορώ να κοιτάξω τη μητέρα μου στα μάτια, δεν θα με πιστέψει, θα μου πει ότι λέω βλακίες. Να γράψω και γιατί προορίζεται αυτό. Είμαι ο Άγγελος και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα βίντεο. Βλέπετε εδώ τη ζωγραφιά που έκανα το πρωί. Και ένα μία ακόμα. Είναι τα μάτια μου την ώρα που έχω παρεστήσεις, κυρίως ακουστικές, και καταλήγει να κάνω πράγματα τα οποία ούτε εγώ τα θέλω. Και στην ουσία τα μάτια δεν έχουν καμία δράση.
Τα μάτια δεν μπορούν να το σταματήσουν αυτό. Γιατί ο εγκέφαλος, όπως ξέρετε, δίνει εντολή στα μάτια και σε όλα τα όργανα του υλοκόμες του συστήματος του ανθρώπου. Οπότε, όταν στην περίπτωσή μου έρθει η παρέστηση, τα μάτια ακολουθούν τις εντολές του εγκεφάλου και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Το θέμα σήμερα αυτή τη ανάλυση, τη ανάλυση να το πω τώρα, και θα έχει λίγο και μέσα ζωγραφική, είναι γιατί αν υπάρχει θεραπεία για όλες αυτές τις ψυχολογικές καταστάσεις, όπως είναι ο αυτισμός, η σχιζοφρένεια και κυρίως η ψύχωση, αυτά που έχουν να κάνουν με την ψυχή του ανθρώπου και όχι τα συναισθήματά του. Προσέξτε, δεν λέω για κατάθλιψη και για κοινωνική διαταραχή, είτε borderline διαταραχή, ούτε νάρκισσο, ούτε τίποτα. Γι' αυτό είναι συναισθηματική διαταραχή και όχι ψυχική διαταραχή. Εγώ λέω για τον αυτισμό, τη σχιζοφρένεια και την ψύχωση. Και ό,τι συνεπάγεται με αυτά. Δηλαδή, είτε είναι αυτισμός, είτε θα πω λίγο ποιες είναι οι κατηγορίες, οι υποκατηγορίες. Να σας πω λίγο. Στη σχιζοφρένεια είναι πάρα πολλοί τύποι. Τους έχω αναλύσει και τους ξέρω και απ' έξω. Με λίγη διαφορά στα συναισθήματα και την κατάσταση που βιώνει. Φυσικά, να ξέρετε ότι ο κάθε άνθρωπος βιώνει αυτές τις καταστάσεις πολύ διαφορετικά από τον οποιοδήποτε άλλο. Αλλά γενικά είναι η σχιζοφρένεια, η απλή, είναι η παρανοϊκή σχιζοφρένεια, είναι η σχιζοειδή διαταραχή, είναι η σχιζότυπα διαταραχή και το σχιζοεφέκτιβ. Είναι παρόμοια. Όλα αυτά μαζί συνεπάγονται, έχουν πολύ κοινά συμπτώματα. Τώρα δεν θα πω πάλι στα δικά μου και ότι τι παθαίνω εγώ σε αυτά. Πάντως όμως θα σας πω και μια αλήθεια. Είναι η πρώτη φορά που το λέω στην κάμερα, βασικά ούτε στους γονείς του έχω πει, ότι θα ήθελα να κάνω και μια δεύτερη διάγνωση πέρα από τον αυτισμό, εντάξει, αυτό το ξέρουμε, το σύνδρομο Άσπεργκερ. Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός, αλλά έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι. Μήπως έχω κάτι τέτοιο που συνδέεται και με τον αυτισμό, γιατί ξέρετε ότι ο αυτισμός θα συνδέει όλα αυτά και με λίγα λόγια τα κάνει όλα ένα. Τι είχαμε συζητήσει, όπως είχα πει και με τον ψυχολόγο μου, το ότι ο αυτισμός είναι λίγο απ' όλα, θα έχει λίγο από όλα και γενικά και όλες οι υποκατηγορίες, δηλαδή είτε είναι Άσπεργκερ, είτε είναι κλασικός αυτισμός, είτε είναι σύνδρομο του Ρετ, θα έχει τα ίδια συμπτώματα. Και επειδή έχω δει αυτιστικούς να έχουν σχιζοφρένεια και ψύχωση, και επειδή εγώ εμφανίζω κάποια συμπτώματα τα οποία εγώ τα παρατηρώ, που εμφανίζει ένας τέτοιος άνθρωπος, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει στην άκρη του μυαλού μου να κάνω και ένα τεστ. Βασικά, εντάξει, το τεστ δεν είναι ανάγκη να γίνει σε ιατρείο με όργανα και με ερευνητές. Αυτό λίγο μπορεί να γίνει και με τον ψυχολόγο μου, να με τεστάρει εκείνος, γιατί εκείνος έχει μια μεγάλη εμπειρία, η οποία είναι πάνω από 20 χρόνια και θα μπορέσει να το κάνει αυτό, γιατί μου έχει πει ότι έχει κάνει και συνεδρίες και με καταθλιπτικούς και με σχιζοφρενείς, οπότε θα μπορούσε να μου κάνει εύκολα ένα τεστ. Και όπως εγώ το φαντάζομαι, να του ζωγραφίσω κάτι live, ας το πούμε έτσι, live είναι ένας ορισμός, είτε να μου κάνει κάποιες ερωτήσεις που είχε να κάνει σε αυτό το θέμα. Σκέφτομαι αύριο που έχω το ραντεβού μου να το ζητήσω, να το κάνουμε για να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, φυσικά να σου πω κάτι, γιατί εγώ προσωπικά δεν θα μου πει, ας πούμε, έχεις, λέμε τώρα, κάποιο απ' όλα, γιατί δεν γίνεται να έχεις όλες τις διαταραχές. Δηλαδή δεν γίνεται να έχεις και παρανοϊκή και σχιζοειδή και σχιζοεφέκτιβ και σχιζότυπα, αυτό δεν γίνεται. Θα έχεις το ένα από αυτά. Και στην ουσία και ένα μόνο να έχεις συγκεντρώνει και λίγο από τα υπόλοιπα, αλλά γενικά τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας όλων των καταστάσεων είναι σχεδόν ίδια. Στον αυτισμό έχει κάποια μικρή διαφορά, δηλαδή το σύνδρομο ΑΣ, το Asperger ή αλλιώς ΑΣΠΗ, σε αυτοί που το έχουν και εγώ, ας πούμε, ο ίδιος, είναι μια ονομασία, η ΑΣΠΗ, έχουν κάποια κοινά συμπτώματα, έχουν όμως και κάποια διαφορετικά. Δηλαδή, ας πούμε, στην περίπτωση του Asperger, και αυτό είναι το μόνο που κάνει διαφορά στην περίπτωση του Asperger, είναι το ότι απλά στην περίπτωση του Asperger, και πολλοί αυτό δεν το αναγνωρίζουν, το ότι είναι αυτισμός, απλά δεν υπάρχει διαταραχή της ομιλίας. Είναι αυτισμός με ομιλία. Και συνήθως τα άτομα με ΑΣ
Μπορεί να είναι πιο λειτουργικά από ένα άτομο που έχει κλασικό αυτισμό, που είναι αυτό που ξέρουμε όλοι. Ο αυτισμός που δεν μιλάς και απλά μου γκρίζει όλη την ημέρα, αυτό που λέμε non-verbal. Βέβαια, τώρα θα ήθελα να κάνουμε και μια κουβέντα για τις θεραπείες, γιατί αυτό είναι το σημερινό θέμα. Αν υπάρχουν θεραπείες για αυτές τις διαταραχές. Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω σαν άγγελος και σαν πελάτης, ας το πούμε έτσι, σε ψυχολόγο. Επειδή το έχουμε συζητήσει και εγώ και με εκείνον, τι θα μπορούσε να γίνει, μου έχει πει και εκείνος και το ξέρω και εγώ, είναι το ότι για τέτοιες καταστάσεις που αφορούν βαθιά μέσα στον εγκέφαλο, δεν γίνεται να υπάρχει θεραπεία τόσο εύκολα. Και θα μου πεις τώρα, Ράγκελ, τι εννοείς, αφού υποτίθεται ότι η ιατρική έχει κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια και έχει βρει θεραπεία ακόμα και για το καρκίνο που είναι ένα χρόνιο πρόβλημα και μια ασθένεια η οποία πάντα πάλευαν να βρουν μια θεραπεία. Ναι, το θέμα του καρκίνου δεν είναι θέμα επικεφάλου, είναι θέμα του σώματος. Αλλά στην περίπτωση αυτών των διαταραχών είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι στον εγκέφαλο. Ακόμα και μια επέμβαση να γίνει ή ας πούμε μια ένεση ιού. Ναι, το ξέρω, μπορεί λίγο να διάσετε. Ένεση, τι εννοείς? Απλά να κάνεις μια ένεση εδώ πάνω, να σου χορηγήσουν μέσα πρωτεΐνες οι οποίες θα σου μειώσουν τα συμπτώματα από μόνα τους. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί υποτίθεται να ανοίξεις το κρανίο και πειράσεις τον εγκέφαλο του ανθρώπου, είτε με ενέσεις, είτε με ηλεκτροζόκ, είτε με οτιδήποτε, η πιο πιθανότητα να αλλάξει εντελώς την προσωπικότητά του, είτε να μείνει με τα χέρια του, είτε είναι με ηλεκτροζόκ, είτε με βιταμίνες, είτε είναι με ενέσεις, είτε με το οτιδήποτε, δεν γίνεται. Έστω και μια ώρα παραπάνω από την προκαθορισμένη εγχείρηση, ας το πούμε έτσι, μείνει ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο, μπορεί να μείνει εγκεφαλικά νεκρός. Γιατί ο εγκέφαλός σου θα έχει ατροφήσει πολλή ώρα χωρίς οξυγόνο, μέσα εκεί πέρα στις αίθουσες. Έχετε δει, ας πούμε, το ότι αυτοί που γίνονται τυφλοί, μπορεί να γίνει λόγω υπερβολικού οξυγόνου στην υγιένα. Γιατί ο εγκέφαλος δεν είναι έτοιμος να λειτουργήσει με τόσο οξυγόνο, πρέπει να μάθει πρώτα να συνηθίσει τον πρώτο καιρό της γέννας και μετά να εισαχθεί στο δομέα του οξυγόνου. Είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια, έχετε δει κάτι βίντεο στο YouTube, εγώ τα βλέπω κατά καιρούς, που δείχνει ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν Parkinson ή σύνδρομο του Ρετ. Προσοχή όμως, του Ρετ, όχι το σύνδρομο του Ρετ. Περιμένετε, γιατί θα το μπερδέψω κάτι, θα το γράφω. Θα το γράψω για να το δείτε. Αυτό είναι η διαφορά. Αυτό είναι το σύνδρομο του Ρετ και αυτό είναι το σύνδρομο του Ρετ. Εντάξει, πάλι μπέρδεψα. Το σύνδρομο του Ρετ το πρώτο είναι διαφορετικό, γιατί ειδικεύεται σε πρόβλημα κατά τη γέννα και στην ουσία αυτό οδηγεί σε... είναι κάτι παρόμοιο με το σύνδρομο Down Peter και οδηγεί σε παραμόρφωση του κρανίου, διαταραχές του σώματος, δηλαδή πως είναι στο στόμα, πως είναι στα χέρια, στα πόδια. Στην ουσία αυτή που έχουν στο μωρέ είναι και ανάπηροι, δηλαδή είναι σε ένα αναπηρό καγκοτσάκι και διαταράσσεται πάρα πολύ και ομιλία και αυτοί συνήθως που έχουν στο μωρέ θα μιλάνε με κομπιούτερ. Θα πληκτρολογούν έτσι, θα πατάνε ένα κουμπί για να λέει, ας πούμε, ναι, όχι, για κάποια πολύ απλά λόγια. Δεν είναι όπως ο Stephen Hawking. Ο Stephen Hawking είναι κάτι διαφορετικό από αυτό, δεν είχε τίποτα από τα δύο. Εκείνος είχε σκλήρανση της σπονδυλικής στήλης που τελικά κατέληξε να του προκαλέσει μια στα νεύρα. Και το σύνδρομο του Ρετ αυτό εδώ πέρα είναι το γνωστό, είναι τα τικ που λέμε. Σε σοβαρές μορφές όμως, που μπορείς, ας πούμε, αν έχεις σοβαρό σύνδρομο του Ρετ, αυτό εδώ θα μπορεί να σπάσεις και τους τοίχους από την ένταση. Ειδικά αν η τοίχη είναι ξύλινη, αν είσαι, ας πούμε, σε ένα ξύλινο σπιτάκι, υπάρχει περίπτωση να σπάσεις τους τοίχους αν έχεις σύνδρομο του Ρετ, γιατί έχεις ανεξέλεκτα τικ. Στη δεύτερη περίπτωση γίνεται αυτή η εγχείρηση με τα ηλεκτρόδια, που γίνεται και σε ανθρώπους που έχουν Parkinson ή Obsessive Compulsive. Στην ουσία τι κάνει αυτό, είναι κοινό, δεν έχει μεγάλη διαφορά το ένα απέναντι από το άλλο. Αυτό απλά το έγραψα για να βοηθήσει, κάτσε, θα το γράψω από εδώ πέρα πίσω, να το γραφήσω πάλι. Και κάτω τα τελευταία κάτι με έχει πιάσει με τη ζωγραφική, εγώ δεν ήμουν ποτέ καλός στο να ζωγραφίζω. Τα τελευταία που έχω και το θέμα αυτό με τις φωνές και με τις
κανονικές σκέψεις, έχει αρχίσει να μου γίνεται ακόμα καλύτερη η ζωγραφική μου. Έχετε ακούσει ότι η ζωγραφική είναι πολύ καλή στη ζωγραφική. Και νομίζω αυτή εδώ πέρα η ζωγραφία που σας έδειξα και πριν, νομίζω είναι μια από τις καλύτερες που έχω κάνει και είναι και μια που απεικονίζει πολύ κατάλληλα την ιστορία. Α, κάτσε να το ξαναδείτε. Μπορεί να καταλάβει και ο οποιοσδήποτε τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά αντί να απεικονίσω, ας πούμε, εμένα, απλά να μιλάω για να είναι ένας διάλογος, το κάνει με εικόνες. Στην ουσία, γιατί κάνω τις ζωγραφιές. Τις ζωγραφιές τις κάνω για να μπορέσουν να με καταλάβουν καλύτερα και να καταλάβουν περισσότερο τις σκέψεις μου, τα συναισθήματά μου, γενικά τις καταστάσεις και τα επεισόδια που βιώνω. Γιατί, ας πούμε, το σημερινό σήμερα, που σχεδόν για περίπου 5 ώρες ήμουν σε μια κατάσταση συνεχόμενη σύγχυση, δηλαδή μια μορφή κρίσης, που απλά βοηθάει όμως είχε μια φορά αυτό. Ήταν κρίση που δεν μίλαγα, ήταν κρίση από μέσα. Γιατί δεν είναι απαραίτητο σε μια κρίση του αυτισμού ή τη σοφένεια ή οτιδήποτε να μιλάς κιόλας και να αρχίσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, να ουρλιάζεις όλη την ώρα. Εγώ δεν ήμουν ποτέ τέτοιο τύπο, περίμενα γιατί είναι μια μύγα απ' έξω, μην μπει μέσα στο δωμάτιό μου. Εντάξει. Συγγνώμη, αυτό ήταν μια μέλισσα σφίγγα, δεν ξέρω τι ήταν. Και επειδή παλιότερα είχα μια περίπτωση με σφίγγα και χορήγηση αμμονίας, τέλος πάντων, δεν μ' αρέσει αυτό το θέμα. Ότι εμένα προσωπικά με διευκολύνει περισσότερο να αποτυπώσω τις σκέψεις μου, ειδικά και τις παρεστήσεις μου, ίσως με τη ζωγραφική. Το ξέρετε ότι ίσως δεν είναι και η καλύτερη ζωγραφική. Ναι, αυτό το κατανοώ. Απλά όταν θέλεις, ας πούμε, να το απεικονίσεις πάθη στη θυσία, θα κάνεις και την πιο μικρή προσπάθεια για να βγάλεις ένα συμπέρασμα και να το κάνεις κατανοητό και στους άλλους. Γιατί, παράδειγμα, αυτή τη ζωγραφιά, την οποία την έδειξα στη μητέρα μου, την κατάλαβε. Και μάλιστα μου είπε ότι ήταν και πολύ καλή. Και έχετε ακούσει το, όταν αυτοί που έχουν περάσει μια κρίση, οτιδήποτε, τη στιγμή που έχουν την κρίση, τη σύγχυση, το γραφίζουν πολύ καλύτερα. Γιατί εκείνη τη στιγμή το μυαλό σου είναι εξαιρετικά ανοιχτό σε αυτό το θέμα και μπορούν να απεικονίσουν καλύτερα από όλους. Τώρα, πίσω στο θέμα της εγχείρησης. Λειτουργεί σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλα. Γιατί όμως, το σύνδρομο του Τουρέτ ή το Πάρκινσον είτε το OCD είναι νευρολογική διαταραχή. Η σχιζοφρένεια, η ψύχωση και ο αυτισμός δεν είναι νευρολογική διαταραχή, είναι θέμα του εγκεφάλου. Ψυχολογική διαταραχή, έχει διαφορά. Και δεν μπορείς να πειράξεις σε την ψυχή του άλλου. Και δεν είναι εύκολο, δεν είναι μην πείτε ότι άρα, μωρέ, έλα, βάζεις ένα μαγνητόφωνο απλά και το βάζεις στο στόμα του ανθρώπου και του λες να κάνει διάφορα πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, όταν πάει, ας πούμε, να σκεφτεί κάτι παρανοϊκό, του λες μην το σκεφτείς. Δεν είναι έτσι, δεν είμαστε ρομπότ για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Είμαστε άνθρωποι. Κοιτάξτε όμως, να σου πω και μια άλλο. Ότι ναι, εντάξει, το ξέρουμε, δεν γίνεται η εγχείρηση. Όμως, η σχιζοφρένεια και η ψύχωση δεν είναι μια κατάσταση μόνιμη. Μετά από κάποια ηλικία, σταματάει να υπάρχει. Ενώ ο αυτισμός, όχι, το έχω ξαναπεί. Ο αυτισμός είναι μια μόνιμη κατάσταση και όλες οι ασθένειες που συνεπάγονται μεταξύ τους. Δηλαδή και το ΑΣ και το σύνδρομο του ΡΕΤ και ο κλασικός αυτισμός θα είναι μια κατάσταση η οποία θα την έχεις μια ζωή μέχρι να πεθάνεις, έρχοντας να πεθάνεις πρόωρα, τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Και θα το βιώνεις καθημερινά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βιώνεις καθημερινά ένα τουλάχιστον σύμπτωμα. Εγώ κυρίως βιώνω 2-3 συμπτώματα την ημέρα. Και περίπου 3 κρίσεις την εβδομάδα, το έχω υπολογίσει. Τώρα, να σας πω τώρα τις λεπτομέρειες της κρίσης που παθαίνω εγώ, δεν θεωρώ ότι είναι πολύ λογικό, γιατί δεν κάνω το βίντεο για να μιλήσω για μένα. Το κάνω γενικά για όλους. Και τώρα, πάμε να ζωγραφίσω. Λοιπόν, έχω ζωγραφίσει εδώ πέρα το πρωινό μου επεισόδιο. Ζωγράφισα εκεί πέρα τα μάτια μου την ώρα που έχω παρεστήσεις. Θα ήθελα τώρα να ζωγραφίσω και τα αυτιά μου την ώρα που έχω τις παρεστήσεις, αλλά δεν ξέρω να το απεικονίσω το αυτί. Κάτσε να γυρίσω για να... μπορεί και να τα καταφέρω. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, από ανάλυση.
Θα κάνω κάποιες ζωγραφίες ακόμα, γιατί έχω κάποια ακόμα πράγματα που θέλω να τα ζωγραφίσω και τα λέμε μετά. Εντάξει, το αυτί μου δεν είναι και το ό,τι καλύτερο, αλλά anyway, μου κάτσε να ζωγραφίσω μέσα και το βορβό και μόνο αυτό το εσωτερικό και άλλη μια στρώση για να είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, το εξωτερικό, το κρέας, ας πούμε έτσι. Λοιπόν τώρα, θα σας τα δείξω όλα στο τέλος. Λοιπόν τώρα, πάμε για κάτι άλλο. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ζωγράφισα μια παρέξεση που έχω όταν είμαι στο μπάνιο. Πάει και με το βράδυ. Κάτι το οποίο το έχουν οι ζωγραφείς. Που νομίζεις ότι βλέπεις πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Τώρα όμως θα χρειαστώ χρώματα και μπορεί να τα χαλάσω εντελώς. Οπότε anyway. Λοιπόν, χρειαστούμε μαύρο. Τώρα... Το κρεβάτι τώρα πρέπει να το σχεδιάσω. Εντάξει, θα πάρω την εικόνα του δικού μου κρεβατιού για να το απεικονίσω. Θα ζωγραφίσω όλο το την περίμετρο μαύρη ώστε να απεικονίσω ότι είναι βράδυ, ότι δεν υπάρχει τίποτα φωτεινό γύρω γύρω. Ωραία, πάμε. Ναι, ναι, είναι λίγο και αυτό μία από τις παρανοιές μου, να μυρίζω τα χρώματα, να μυρίζω τις σελίδες σαν... Ας πούμε και αυτή μυρίζει ωραία. Να δείτε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, θα περάσω 2-3 στρώσεις από μαύρο, δηλαδή μία έτσι, ώστε να απεικονίσω το βράδυ. Ας μπορώ να το χαλάσω βέβαια. Όπα. Και έχω να κάνω άλλη μια ζωγραφιά που είναι διαμορφωμένη ήδη στο μυαλό μου πώς θα την κάνω. Τα μισή σήμερα συζητούσαμε με τη Άννα, με την αδελφή μου, γιατί η αδελφή μου θα πάει πάλι. Εγώ δεν έχω... Όπα, νύχτωσε λιγάκι τώρα, ο καιρός κάνει διάφορα περίεργα. Επειδή η αδελφή μου είναι τώρα, να τελειώσω λίγο το χρώμα, θα πάει πρώτη ηλικίου ΕΠΑΛ. Στο σελέτε. Εντάξει, εγώ δεν είχα παράπονα να πάει να βρει κάτι που της αρέσει περισσότερο. Και υπάρχει ελπίδα να πάρει ένα καλό πτυχίο στην κομμωτική, στην περιποιητική ή ακόμα και στο babysitting. Δεν ήταν για πολύ θεωρία. Εντάξει, λέγαμε οκ, συμφωνήσαμε να πας, θα περάσει ωραία, θα βρει κάποιες φιλίες. Κάτι που εμένα, η λέξη νέες φιλίες είναι κάτι εξαιρετικά άγνωστο. Για μένα είναι άγνωστη λέξη. Γενικά μου είναι πολύ δύσκολο να βρω καινούργιες φιλίες, ειδικά κάποιος να μην έχει, ας πούμε, το ίδιο πρόβλημα με μένα. Ακόμα και όταν ήμουν στο κέντρο στα Πεφθάκια, με δυσκολία μπόρεσα και μίλησα με τώρα το παιδί που γνώρισα. Μπορεί να ήταν αθυστικός και αυτός, αλλά φαντάζομαι ότι μίλησα μαζί του με την παρουσία ψυχολόγου.
Δηλαδή, φαντάζεστε πόσο δύσκολο είναι για ένα ναυτιστικό να γνωρίσει μια άλλη παρέα. Πολύ δύσκολο. Και λέγαμε όμως, μου το είχε ξαναπεί η μάνα μου, το ήξερα και το κατάλαβα και πολύ καλύτερα όταν μου το είπε. Είναι το ότι εγώ δεν πήγα ΕΠΑΛ γιατί θα έτρωγα το bullying της αρκούδας. Ούτε ένα σχολείο άλλαξα. Γιατί θεώρησαν οι γονεί μου το ότι θα είμαι πιο ασφαλής αν είμαι στο λύκειο που είμαι τώρα. Γιατί είχα του παλιού μου μαθητές, ο Θεός θα του κάνει, εντάξει. Εγώ ποτέ δεν είχα ιδιαίτερες επαφές με πολλούς από τους μαθητές μου. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν έχω μιλήσει ποτέ σε κανέναν. Έχω μιλήσει, αλλά όχι τόσο πολύ σε τέτοιο σημείο. Έχω δει το ότι μπορεί να είμαι και ένα από τα λιγότερα σεβαστά άτομα στο σχολείο. Το λιγότερο. Μάλιστα, είμαι και ένα από του μόνου που έχει χαρτιά στο σχολείο μου. Ένα άλλο είναι ένα παιδί με εινικές ανάγκες, με τετραπληγία. Μάλλον η κεφαλική παράλυση που έχει συνέπεια τετραπληγία. Αλλά πιο σοβαρή μορφή από αυτά τη απλή εγκεφαλική παράλυση που απλά δεν μπορεί να περπατήσει καλά και έχει κάποια δυσκολία στην επικοινωνία. Αυτό όμω έχει νευρολογική αταραχή, δεν είναι ψυχολογική αταραχή. Εντάξει, okay, μου έλεγε η μαμά μου το ότι αν πα δεν θα τα καταφέρει τόσο εύκολα, θα είναι πολύ δύσκολο για σένα να προσαρμοστεί, γιατί είσαι σε ειδική περίπτωση, είσαι λίγο δύσκολο στην προσέγγιση και οι άλλοι μπορεί να μην σε δουν με το καλό μάτι, γιατί όπω και πάει και σε άλλο βίντεο, τον αυτισμό τον έχουν κάνει πλέον μύθο, τον έχουν μυθοποιήσει αρκετά. Και όταν ακούει ένα αυτιστικό, δηλαδή, σε δικιά μου περίπτωση μιλάω τώρα, ότι α πούμε να λέει ο άλλο να τον λέει μαλάκα, να τον λέει αυτιστικό, είναι άσχημο να το ακούει ένα που έχει αυτισμό. Γιατί τότε σκέφτεται ο άλλο, τότε εκεί, μαλάκα είμαι εγώ τότε. Και εντάξει, ένα αυτιστικό δεν μπορεί να το κουμαντάει τόσο εύκολα και να πει ότι όχι δεν είμαι. Μπορεί να πει ότι ναι, είμαι μαλάκα τότε. Γιατί έχουν, και ούτε εγώ ανάμεσά του, μια διαφορετική σκέψη, εντελώ διαφορετική από όλου του άλλου normal ανθρώπου τέλο πάντων. Θα μου πει όλοι είμαστε διαφορετικοί. Όχι, ενώ τελείω διαφορετικό όμω. Όχι απλά σε λίγα κομμάτια. Γιατί εγώ ξέρω το ότι όλοι οι έφηβοι, όλοι όμω. Ναι, ο καθένα έχει διαφορετικά, εντάξει. Αλλά όλοι κινούνται στο ίδιο βάρο. Δηλαδή, α πούμε, κινητό, Instagram, κομμενάκια και δύο περιπτώσει. Γήπεδα, καφεδάκια, έξω, βόλτε, συνέχεια έξω. Όλη την ώρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κουβεντολόγητο σε σόρες, lives και άλλες μαλακίες τέτοιες. Ενώ εγώ δεν κάνω τίποτα από αυτά. Έχω κάνει κάτι δικό μου το οποίο είναι εντελώς άγνωστο με την υπόλοιπη κοινωνία εφήβων. Δηλαδή η λέξη ζωγραφική και συλλογές με τέτοιες μορφές φωτογραφίες και τους άλλους είναι εξαιρετικά άγνωστο. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Να μπορέσω να δω αν μπορώ να απεικονίσω σωστά το κρεβάτι μου. Κάτσε τώρα γιατί παίζει να είναι για κλωτσιά τώρα η ζωγραφιά. Αλλά δεν πειράζει, προσπαθήσω να το κάνω. Εντάξει, το μέγεθος δεν είναι τόσο ρεαλιστικό. Λοιπόν, τώρα. Δεν είναι η ίδια και η γραμμή. Λοιπόν. Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, είναι ένα τετράγωνο εδώ. Α, μπορεί και να το πετύχω. Μπορεί και να το πετύχω. Τι θέλει λίγο μεγέθυνση. Α, εντάξει, καλά το απεικονίσω. Καλά το πάω. Λοιπόν, στην περίπτωση. Εντάξει, το χρώμα δεν είναι ίδιο. Λοιπόν, έχει και τρία μαυράκια του ξύλου. Γιατί είναι ξύλινο το δικό μου κρεβάτι από το IKEA. Μπορώ να σας το δείξω όταν τελειώσουμε. Τι άλλο δεν έχω απεικονίσει. Α, έχει τρεις γραμμές στη μέση. Οπότε θα χρειαστεί να κάνω τρία μακριά ορθογώνια για να το απεικονίσω ακριβώς έτσι. Ωραία. Ωραία, τα πλαϊνά, το κάτω, το μπροστά, εδώ πέρα αυτό που κάθομαι εγώ στο μαξιλάρι μου. Λοιπόν, και το μαξιλάρι μου
είναι αυτό εδώ. Τα πλάινα είναι εδώ. Και τώρα, ας ζωγραφίσω εμένα. Την ώρα που κοιμάμαι. Θα τους γραφίσω δύο φορές. Δείτε τώρα τι θα κάνω. Λοιπόν, τα μάτια μου τώρα θα είναι προς το ορθογώνιο για να δείξω ότι κοιμάμαι ωραία και καλά. Λοιπόν, κάτσε να ζωγραφίσω και ένα τετράγωνο για να δείξω και καλά την βαρτούλα μου. Ας το ζωγραφίσω και μέσα για να είναι πιο ρεαλιστικό, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω να τα απεικονίσω όλα ρεαλιστικά, υπέρ του ρεαλισμού. Ωραία, εντάξει, χαμογελαστός δείχνει. Είναι πριν αποκοιμηθώ η παρέστηση, δεν είναι τα κοιμάμαι, πριν αποκοιμηθώ. Οι σχιζοφρενείς έχουν μια παρέστηση το ότι συνέχεια τους παρακολουθούν, ότι κάποιος τους παρακολουθεί. Αυτό μου συμβαίνει το βράδυ εμένα. Και λίγο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν ας πούμε περπατάω μπροστά και είναι ένας άνθρωπος τυχαίος που περπατάει από πίσω μου, πάντα φροντίζω να απομακρύνομαι ή να φρενάω ώστε να περάσει αυτός μπροστά και να πάω εγώ πίσω ώστε να μην νιώθω άσχημα. Θα το ζωγραφίσω και αυτό. Λοιπόν, και τώρα τι βρίσκεται δίπλα από το κρεβάτι μου και νιώθω ότι με παρακολουθεί. Αυτό. Ωραία ζωγραφιά. Και αυτή πάει στην άκρη. Λοιπόν, τώρα, στο δρόμο. Ή πρωί, ή βράδυ, απόγευμα, δεν έχει σημασία, το ίδιο πράγμα γίνεται. Λοιπόν, θα ζωγραφίσω εμένα που περπατάω. Και μετά θα το ζωγραφίσω και πώς φαίνεται στο πρόσωπο. Γιατί έχει διαφορά. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ, ωραία και καλά, περπατάω, χαρούμενος είμαι, δεν έχω λόγο να είμαι θυμωμένος ή στεναχωρημένος. Λοιπόν, υποτίθεται ότι εδώ πέρα περπατάω ανέμελα. Θα τους γραφίσω σαν μορφή ιστορίας. Ωραία, πες ότι το πρόσωπο κοιτάει από εδώ. Αχ, γαμωτιμήτη, δεν τη γράψα καλά, το γράψα αντίθετα. Έπρεπε να το κάνω έτσι. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Είναι καλό γιατί θα δείξω πως είναι το πρόσωπό μου όταν είμαι ανέμελα. Μου έχω κάνει και το γραφείο χάλια. Anyway, λοιπόν, εδώ πέρα και το μάτι. Λοιπόν, τώρα δείτε αυτό. Το μάτι κοιτάει προς τα πίσω. Και εδώ πέρα φαίνεται ότι είμαι ανήσυχος. Λοιπόν, θα γραφήσω εδώ πέρα 4 ανθρωπάκια. Από πίσω μου. Κάτσε, θα σας το δείξω να δείτε τι ακριβώς θέλω να πω. Λοιπόν, 3 ανθρωπάκια, θα γραφήσω άλλα 2 να γεμίσω λίγο τη σελίδα. Λοιπόν, ωραία, δείτε αυτό. Αυτός εδώ είμαι εγώ, τα περπατάω. Εδώ πως είναι το πρόσωπό μου, το πλαϊνά, έτσι πάντα ζωγραφίζω. Και εδώ είναι όταν αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κι άλλοι από πίσω μου, ή δίπλα μου ή απέναντί μου. Είναι κάτι που το έχω από παλιά, το έχω πέρα και 4 χρόνια. Όταν άρχισα και τις θεραπείες, ήταν ένα από τα πρώτα θέματα που συζητούσαμε. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι και στον αυτισμό και στη σχιζοφρένεια. Θα δείτε γιατί. Λοιπόν, το ανθρωπάκι εδώ πέρα δεν έχουν σημασία, είναι όποιοι να είναι. Αλλά τι γίνεται όμως, τώρα εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγάλο πέμπλο μυστήριο.
Τι γίνεται όταν είναι γνωστή μου. Θα τα δείξω τώρα. Να γράψω και εδώ πέρα, ώστε να μπορέσω να το πω καλύτερα. Αν γνωστά άτομα. Αυτός εδώ είμαι εγώ. Θα το ζωγραφίσω και εδώ πέρα, να το απεικονίσω καλύτερα. Εγώ. Τώρα, πώς θα απεικονίσω όταν είναι... Α, ωραία, έχω ολόκληρο. Λοιπόν, δεν θα ζωγραφίσω όμως πάλι ολόκληρο τον άνθρωπο. Το πρόσωπο θα ζωγραφίσω μόνο. Είναι, νομίζω είναι καλύτερη απεικόνιση. Καλά, στη μύτη το σκοτώνω. Τελείως. Λοιπόν, τώρα, για να δείξω όταν είναι γνωστός μου. Λοιπόν, το μάτι όμως τώρα... Να κάνω και το βρύδι. Τώρα το μάτι... Κοιτάει προς τα πάνω. Υποτίθεται ότι όταν είμαι σαν να πεζοδρόμιο, ας πούμε εδώ πέρα, στην πάνω πλατεία, όσοι ξέρετε από Μαρούση. Δεν θα σας πω την ακριβή περιοχή μου. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη πλατεία, εδώ λίγο πιο πάνω από το σπίτι μου, που δεν σας έχω δείξει που είναι, απλά σας λέω να το βάλω στο μυαλό σας. Μένω κοντά στην Αθήνα, κοντά στο κέντρο, μεταξύ Χαλάνδη και Κηφισιάς. Και τώρα δείτε αυτό. Λοιπόν, είμαι, ας πούμε, περπατάω, εγώ είμαι μόνος μου. Και ήρθα όταν είμαι μόνος μου, αλλά και όταν είμαι με το Μανώλο, το φίλο μου, γίνεται αυτό. Αλλά επειδή εντάξει είμαι με άλλον και υποτίθεται ότι νιώθω μια μορφή προστασίας, αλλά και πάλι νιώθω έτσι. Ποια είναι ένα στιγμιαίο άγχος εκείνη τη στιγμή όταν περνάμε από έναν γνωστό μας. Αν δεν είμαι μόνος μου, το πράγμα είναι κάπως αφαιρετικό. Λοιπόν, είμαι εγώ εδώ. Περπατάω, ωραία και καλά. Λοιπόν, ας πούμε, αυτός εδώ είμαι εγώ. Περπατάω. Λοιπόν, απέναντί μου είναι ένας καθηγητής μου, ας πούμε. Πιο πολλούς καθηγητές σημαίνει αυτό. Αλλά και στις μαθητές μου. Περπατάει, μάλλον με έχει δει. Κάτσε να το απεικονίσω καλύτερα. Εδώ οι ζωγραφίες είναι πολύ καλό μέθοδος απεικόνισης. Λοιπόν, το μάτι εδώ πέρα να το κάνω και καλύτερα. Σχηματίσω ένα βελάκι και θα πάει να ανοίξει εδώ πέρα ότι κοιτάω αυτόν. Πριν μου πει γεια σου άγγελε. Λοιπόν, εδώ και καλά η πορεία μου που πάω προς τα εκείνον. Κάτσε να το κάνω να κάνω άλλη μια ζωγραφία. Τώρα το μάτι αλλάζει δρόμο. Γιατί τι σημαίνει αυτό, ότι απλά άλλαξα πορεία. Ας φύγω, με παρακολουθεί, με βλέπει. Ορίστε. Έχω ζωγραφίσει τις περισσότερες φοβίες μου και τα περισσότερα επεισόδια. Λοιπόν, τώρα όμως, ένα άλλο επεισόδιο που είχα αρκετές φορές ήταν στο κομμάτι της σχιζοφρένειας, της παρανοϊκής σχιζοφρένειας αλλά και της ψύχωσης. Είναι το ακόλουθο, αλλά επειδή μπλέκει μέσα πολύ την οικογένειά μου, βασικά την έμπλεκε και ακόμα την μπλέκει, δεν θέλω να κάνω πολύ αναφορά σε αυτό, αλλά δεν θέλω να το ζωγραφίσω ώστε να το επικονίσω καλύτερα, θα το κάνω. Λοιπόν, δείτε τώρα αυτό. Λοιπόν.
τελειώσω. Λοιπόν, έχω μπικονίσει την αδελφή μου. Έχω εδώ πέρα για η αδελφή του Άγγελου, δεν λέω το όνομά της. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το κρεβάτι της. Εδώ είναι αυτή με το κινητό της, κανονική έφηβη. Και εδώ πέρα είναι η πόρτα που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μου θέματα τον τελευταίο καιρό. Και με αυτό ήταν και διάφορες περίεργες σκέψεις και ιδέες που δεν μου τις είχε βάλει κανένας άλλος στο μυαλό, μόνος μου τις σκεφτόμουν. Ωραία, καλά, όλα καλά, κανένα άλλο δεν πειράζει, μόνο εμένα όμως. Ορίστε. Να πάρει, πάλι μιλάει, χάνει την αδελφή σου, αυτόν έχω εγώ. Εγώ την ώρα που ήμουνα σε ψυχωτικό επεισόδιο. Εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα η γραμμή που είναι στο μάτια μου είναι η τρύπα της πόρτας που μπορώ να κοιτάω μέσα. Αφήστε το, αυτό δεν θέλει αναφορά, ήταν κάτι πολύ άρρωστο. Μου έλεγαν οι γονείς μου να μην το κάνω και ο ψυχολόγος μου το έλεγε. Εγώ δεν πολύ άκουγα. Έκανα το κεφάλι μου. Ό,τι έλεγε η φωνή. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο και μας για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.